Το διαχρονικό πρόβλημα του κακού οδικού δικτύου στοχεύει να αμβλύνει ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της υλοποίησης μεγάλου προγράμματος ασφαλτοστρώσεων και αγροτικής οδοποιίας προϋπολογισμού 67 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Καταφέραμε και δρομολογήσαμε χθες με την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής 15 έργα ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων συνολικού προϋπολογισμού 67 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία θα πορευτούμε τα επόμενα 3 χρόνια και στο τέλος θα δούμε ασφαλτοστρωμένα πάνω από 150 χιλιόμετρα αστικού οδικού δικτύου και θα έχουν βέβαια σχηροδετηθεί και δεκάδες χιλιάδες κυβικά μπετόν σε αγροτικούς δρόμους για να βελτιωθούν και εκείνοι. Περισσότερα από 150 χιλιόμετρα θα ασφαλτοστρωθούν τόσο στον αστικό ιστό όσο και την περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους δρόμους όπου εκτελούνται έργα της ΔΕΙΑΗ και όχι μόνο. Το αποκορύφωμα αυτής της διαδικασίας θα είναι το 2021, από το καλοκαίρι και μετά, που θα είναι ενεργές κατά πάσα πιθανότητα όλες οι 15 νέες συμβάσεις. Περιμένουμε από μήνα σε μήνα να λάβουμε την έγκριση για να υπογράψουμε για μια εργολαβία ασφαλτοστρώσεων 6 εκατομμυρίων ευρώ, με την οποία θα δουλεύουμε σε όλο το Δήμο Ηρακλείου. Κομμάτι-κομμάτι. Μέχρι όμως άνοιξη ή καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς θα έχουν συμβασιοποιηθεί οι δημοπρασίες που θα κάνουμε τώρα, αυτά τα 67 εκατομμύρια. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στα έργα ασφαλτοστρώσεων και κάθε μία από τις κοινότητες του Δήμου, με τα αποτελέσματα να είναι, όπως είπε, ορατά στους δημότες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αντί για να έχουμε μία εργολαβία για όλο το Ηράκλειο, ο Δήμαρχος μας ζήτησε να έχουμε μία μεγάλη εργολαβία ανά περιοχή. Έτσι θα δούμε στα 6 δημοτικά διαμερίσματα της πόλης, στο πρώτο, στο κέντρο, στα δυτικά, στα ανατολικά, στα νότια, στην Αλικαρνασσό, αλλά και στο δημοτικό διαμέρισμα Βασιλιών, μια μεγάλη εργολαβία. Πρώτη προτεραιότητα θα είναι εκεί που έχει αφήσει μεγάλες πληγές η ΔΕΙΑΗ, ή προηγούμενα έργα. Αντίστοιχη λογική θα ακολουθηθεί και στους πρώην δήμους τεμένους Παλιανής Γοργολαΐνη. Αντίστοιχη διαδικασία θα έχουμε και στους αγροτικούς δρόμους. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες πέριξ του εργατικού κέντρου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης, ενώ αντίστοιχα έργα θα εκτελεστούν και σε άλλες γειτονιές του Ηρακλείου. Δεν θέλουμε πια μεμονωμένους δρόμους. Παίρνουμε ένα πλέγμα οδών σε μια ευρύτερη περιοχή και το ανακατασκευάζουμε πλήρως. Σε ό,τι αφορά τις διαγραμμίσεις, υπήρξε αλλαγή στην ποιότητα του υλικού, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος. Πήγαμε στο ψυχροπλαστικό υλικό για πρώτη φορά και φαίνεται από τις πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της διαδικασίας ότι θα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θα είναι πιο εμφανής.